με αποφάσεις που πάρθηκαν στις συναντήσεις και συνελεύσεις των αγροτικών συλλόγων. Ο κύβος ερήφθη, μάλιστα στα μέσα του Οκτώβρη ξεκινούν κινητοποιήσεις. Η εκτίμηση είναι ότι 11, 12 και 13 Οκτωβρίου θα δούμε ενδεχομένως και τρακτέρ στους δρόμους για μία ακόμη χρονιά. Μάλιστα, οι αγρότες προσανατολίζονται να πραγματοποιήσουν μεγάλη διαμαρτυρία, διαδήλωση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της Αγρότικα στην συμπρωτεύουσα, στην Θεσσαλονίκη. Αυτό θα συμβεί περίπου στις 22 Οκτωβρίου. Θα δούμε τα θέματα των αγροτών με αιχμή τα ζητήματα εμπορευσιμότητας των προϊόντων, καθώς στην Ανατολική Εορδαία αλλά και στην Λεκάνη του Αμιντέου υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά την πώληση των μήλων αλλά και άλλων προϊόντων. Συνδεόμαστε με ένα από τα περιβόλια της περιοχής, συναντούμε εκεί, ήδη τον βλέπουμε, τον Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής της Λεκάνης Αμιντέου αλλά και της Ανατολικής Εορδαίας, τον κύριο Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη, καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε καταρχήν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος ό,τι αφορά τα προϊόντα που δεν πωλούνται, που έχουν μείνει στις αποθήκες, που με κόπο και με πολύ, θα έλεγα, οικονομική επιβάρηση μαζεύτηκαν, αλλά δεν τυχαίνουν πώλησης. Και μιλώ για τα μήλα αλλά και άλλα προϊόντα. Είχαμε πάρα πολύ καλές τιμές όσον αφορά. Ξεκινήσαμε με τα κεράσια, όπου η εμπορία δεν κινήθηκε καθόλου καλά. Οι τιμές ήταν απογοητευτικές. Συνεχίσαμε με τα ροδάκινα, όπου και εκεί η κατάσταση ήταν δραματική. Τόσο στα βιομηχανικά ροδάκινα, όσο και στα επιτραπέζια, τα οποία κινούνται ως νοπά στην αγορά. Και φτάσαμε σήμερα στα μήλα, όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, ο αγρότης, ο οποίος έχει την ασχολία του με οπωροφόρα δέντρα, είναι σε μία δραματική χρονιά, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στα έξοδα τα οποία προέκυψαν όλη την προηγούμενη περίοδο κατά την καλλιεργητική δραστηριότητα, πόσο μάλλον να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα οικογενειακά έξοδα του χειμώνα, αλλά και να μπορέσουμε να καλύψουμε έξοδα της επόμενης χρονιάς. Για αυτό το λόγο προκλήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων μία σύσκεψη στη Βέρεια, όπου κλήθηκαν συλλόγοι από όλη σχεδόν την Ελλάδα, κεντρική και βόρεια θα έλεγα, όπου αποφασίστηκε το τριήμερο 11, 12 και 13 Οκτωβρίου να προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι θα πρέπει οι κατατόπου συλλόγοι να προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις, όπου θα μπορέσουμε να δούμε τη φάση και τη μορφή του κάθε αγώνα στην κάθε περιοχή, και σε αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων θα είναι η Αγρότικα, η οποία φέτος γίνεται τον Οκτώβριο. Επικεντρωνόμαστε δηλαδή γύρω στις 22 του Οκτώβρη, όπου θα είναι και τα εγγένεια της Αγρότικα, γιατί η Αγρότικα χωρίς αγρότες κακά τα ψέματα δεν μπορεί να υπάρξει. Και σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, όπου τα προϊόντα σε πολλές περιπτώσεις μείνανε απόλυτα ή σε άλλες περιπτώσεις καταστράφηκαν από θεομηνίες και το κράτος είναι ανύπαρκτο, μιλάμε πλέον, δεν φτάνει σε σημείο να ζητάμε μόνο τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, αλλά κέριο αίτημα αυτή τη στιγμή είναι η αναπλήρωση του χαμένου γεωργικού εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή, καλλιεργητές οποροφόρων δέντρων, όπως είμαστε και εμείς εδώ σε αυτό το χωράφι, προχωράμε σε αποξήλωση των δέντρων. Δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στα έξοδα της επόμενης χρονιάς. Αναγκαζόμαστε να τα κόψουμε, να τα ξυλώσουμε. Αφενός με γιατί δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στις τρέχουσες ανάγκες αγροεφοδίων, λιπασμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι συγκεκριμένα δέντρα είναι καύσιμη ύλη για το χειμώνα. Και σε αυτό το κομμάτι ακόμα καταλαβαίνετε ότι οι οικογένειες μας έχουν σοβαρό πρόβλημα. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι για μία χρονιά θα έχουμε καύσιμη ύλη. Δυστυχώς όμως ένας οπορώνας, όταν φτάνει σε σημείο ο παραγωγός να τον ξυλώσει,
Καταλαβαίνετε ότι τόσο σκόπος τόσων ετών αφαιρεί από το ΑΕΠ της χώρας εισοδήματα, αφαιρεί θέσεις εργασίας και ότι αυτό συνεπάγεται. Και μεγαλώνει την αιμορραγία συναλλάγματος, γιατί το προϊόν θα έρθει, αλλά θα έρθει από το εξωτερικό. Δεν θα το παράγει ο Έλληνας αγρότης. Δεν θα μείνει η προστιθέμενη αξία στον τόπο μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου ήταν μια τεράστια αγορά, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξαγωγημότητα της χώρας όσον αφορά όλα αυτά τα προϊόντα. Είχαμε στραφεί, όπως είχαμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας, είχαμε στραφεί σε μια άλλη αγορά όπως είναι αυτή της Αιγύπτου, όπου φέτος η Αίγυπτος έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με τα capital control και όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν εκεί. Και αποτέλεσμα της μη εξαγωγημότητας των μήλων είναι και αυτή η αγορά. Αυτές οι συνέπειες δηλαδή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εμπορία του μήλου. Τώρα που μιλάμε στους πύργους στο Μεσόγειο, στα Κομινά, θα έπρεπε να υπάρχει η συλλογή των καρπών όλης της χρονιάς για τα μήλα που συζητάμε τώρα. Αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγοί δεν μπορούν καν να τα πουλήσουν. Τα μήλα μένουν πάνω στα δέντρα. Και όσοι πουλάνε μήλα από τους συναδέλφους, οι τιμές είναι κάτω του κόστους. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ξεκινάνε από τον παραγωγό από τα 18, 20, 22 λεπτά. Στις καλύτερες περιπτώσεις είναι τα 25 λεπτά. Με έκπληξη όμως είδαμε τις επόμενες μέρες συγγενείς και φίλοι από μεγάλα αστικά κέντρα να μας στέλνουν φωτογραφίες από μεγάλα σούπερ μάρκετ των αστικών κέντρων και να βλέπουμε τα μήλα ότι είναι μέχρι και 2 ευρώ και 2,20. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλη αυτή την ψαλή, όλο αυτό το άνοιγμα στην τιμή και όλη αυτή την εσχροκέρδεια δεν μπορεί ποτέ κανείς να την ελέγξει σε αυτή τη χώρα. Τα υπουργεία, οι πολιτικοί, οι κυβερνώντες δεν μπορούν να διαφερθούν για όλη αυτή την εσχροκέρδεια που αφενός μεν έρχονται και πατάνε οι εμπόροι τους παραγωγούς. Από την άλλη όμως ο καταναλωτής τα πληρώνει πανάκριβα. Μήπως όμως κύριε Διαμαντίδη θα έπρεπε να, με τις ομάδες παραγωγών ή τους συνεταιρισμούς να οργανωθούμε και να έχουμε καθετοποιημένες επιχειρήσεις, να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας και να μην έχουμε τους μεσάζοντες που όπως είπατε με τις τεράστιες αποκλίσεις τιμή παραγωγού με τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ να την καρποθεί ο Έλληνας γεωργός. Κύριε Μαυρίδη, οι εταιρισμοί είναι σε πλήρη οργάνωση. Υπάρχουν όλα αυτά τα κέντρα τα οποία οργανώνουν εν μέρη την παραγωγή και προσπαθούν να την προωθήσουν. Ωστόσο τα προβλήματα προκύπτουν από άλλες περιπτώσεις. Πολιτικοί παράγοντες είναι αυτοί που δημιουργούν κυρίως τα προβλήματα. Όσον αφορά την εξαγωγή ενός προϊόντος από τη χώρα. Όταν εμείς για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε επενδύσει στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας ή οπουδήποτε αλλού και έρχονται οι κυβερνητικές πολιτικές να ακυρώσουν αυτές τις αγορές, τις συνέπειες και το κόστος όλο αυτό το επιβαρθήκαμε μόνο εμείς. Κανένας άλλος. Και ούτε ήρθε ποτέ το κράτος να βοηθήσει στην αναπλήρωση αυτού του χαμένου εισοδήματος. Όλα αυτά τα χρόνια μόνοι μας κάνουμε τις προσπάθειες και μόνοι μας εμπορευόμαστε. Ωστόσο και οι ιδιώτες έμποροι, οι οποίοι αγοράζουν από εμάς και πουλάνε κάπως και προωθούν την παραγωγή είτε στο λιανεμπόριο είτε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά την τιμή. Δηλαδή ένας παραγωγός μπορεί να πουλήσει στη λαϊκή αγορά το προϊόν του με μια αλφα τιμή. Γιατί ο έμπορος στο σούπερ μάρκετ να τη δίνει αλφα επί 3 ή επί 4. Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα μπορεί να ελέγξει όλη αυτή την εσχροκέρδεια. Και αυτό γίνεται από την πολιτεία. Δεν μπορούν οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών να ελέγξουν απόλυτα όλη την εμπορία της χώρας. Αυτό πρέπει να γίνει με πολιτική βούληση, με κρατική παρέμβαση. Κατανοητό. Επανερχόμαστε. 11, 12 και 13 κινητοποίησης αγροτών. Ανά την Ελλάδα και με τον... Πιθανώς να δούμε και τρακτέρ στους δρόμους, σε κεντρικές πλατείες. Αυτό θα αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα του κάθε συλλόγου, της κάθε περιοχής. Ωστόσο το πλάνο είναι σε αυτό το τριήμερο να υπάρχουν κινητοποιήσεις και στη συνέχεια να υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλο συλλαλητήριο στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω και να κλείσουμε και να πω τα όσα γίνονται όσον αφορά
το βιομηχανικό Ροδάκινο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει τιμή ασφαλείας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κανόνες μεταξύ βιομηχάνων και παραγωγών, ώστε να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία, να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος στους παραγωγούς, να υπάρχει μια σειρά του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο μεταποιείται και είναι κατά βάση εξαγώγημο προϊόν. Δηλαδή το Ροδάκινο, το οποίο μεταποιείται, γίνεται κομπόστα ή σε άλλη μορφή, είτε κατεψυγμένο, είτε σε κύβο, είτε σε φρουτοσαλάτα. Το 95 και πλέον τα 100 εξάγεται. Όλο αυτό είναι συνάλλαγμα για τη χώρα. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση προκειμένου να στηρίξει αυτό το προϊόν. Πίσω από αυτό το προϊόν υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Τόσο στις βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης, όσο στον πρωτογενή τομέα για να παραχθεί το προϊόν και σε άλλους κλάδους ακόμα, μεταφορείς, γεωργικά φάρμακα, εφόδια, γεωπόνη. Όλοι αυτοί βασίζονται σε ένα προϊόν το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αρθούμε στην περιοχή μας. Πού είναι όλοι αυτοί οι κυβερνώντες, οι κυβερνητικοί κυρίως βουλευτές, πού είναι ο περιφερειάρχης μας, ο άνθρωπος που έδειξε ένα φλογερό ζήλο κατά την προεκλογική περίοδο και έκτοτε είναι απόν, ο αγροτικός ο κόσμος, ο κτηνοτροφικός ο κόσμος που τον εμπιστεύτηκε, απογοητεύτηκε από τη στάση του περιφερειάρχη μας. Ζητούσαμε απλά πράγματα, να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να συζητήσουμε όμορφα και πολιτισμένα τα προβλήματά μας. Ούτε καν αυτό δέχτηκε να κάνει. Θα έρθουν εκλογές αύριο, θα ξαναρθούν δηλαδή μπροστά σε όλον αυτό τον κόσμο και να ζητήσουν την ψήφο του. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα προέκυψαν και από τη δική τους τη δράση. Κατανοητό. Πρέπει να απολογηθούν για το πρόβλημα το οποίο σε όλη αυτή την περιοχή. Η Δυτική Μακεδονία μαστίζεται από παντού, κύριε Μαυρίδη. Κοιτάξτε τι γίνεται με την απογραφή του πληθυσμού. Κοιτάξτε τι γίνεται με την εσωτερική μετανάστευση και με τον κόσμο που φεύγει στο εξωτερικό ακόμα. Πανηγυρίζουν και μιλάνε για τα σχέδια βελτίωσης των νέων αγροτών, τα οποία λόγω της μεταλιγνητικής εποχής δημιουργήθηκε μια προνομιακή μεταχείριση στους αγρότες και τους κρατήσαμε εδώ να τους εγκλωβίσουμε και να τους έχουμε σήμερα χωρίς εισόδημα. Ο νομός Φλόρινας είναι ένας από τους νομούς που δεν πληρώθηκαν τα μήλα στο προανθικό στάδιο. Μιλούσαν για 22 εκατομμύρια για το προανθικό στάδιο και τελικά δόθηκαν 9,7 και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Και ένας στους τρεις είναι απλήρωτος. Το ξέρω. Και έχουν και ζητήματα λόγω εισοδήματος και άλλων προβλημάτων. Συγγνώμη, και μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνει. Δεν θέλω να το κρατήσουμε, θέλω να βάλω άλλο τελεία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, είμαστε σε αναμονή σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στο ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις, ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες μέσα στον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντίδη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.